ή ουδετέρου γένους το έλεγχος. Υπάρχει και ο έλεγχος. Πόσες λεξούλες τώρα. Λοιπόν, ο έλεγχος, λέμε θα περάσει ο έλεγχος της εφορίας ή οτιδήποτε, ή πήραμε τους ελέγχους. Τώρα, που τελειώνουν τα σχολεία, πήραμε τους ελέγχους. Λοιπόν, ο έλεγχος λοιπόν είναι ελέγχω, εξετάζω για να εξακριβώσω κάτι. Εξακριβώνω, εξετάζω, ρωτώ, ανακρίνω. Εντάξει, ανακρίνω μέχρι εκεί, διερωτήσεων, όχι βασανίζω, δεν θα το πάμε τόσο πολύ. Οπότε ο έλεγχος είναι η εξέταση. Η εξέταση που γίνεται μέχρι ανακρίσεως, η ανάκριση. Η βάσανος διερωτήσεων όμως, όχι με κακοποίηση, αυτή. Και η δοκιμή και το πείραμα. Ο έλεγχος, είπαμε έτσι, δοκιμή, πείραμα, ανάκρισης, εξέτασης. Η ελεγχή και το έλεγχος είναι το όνειδος, η μομφή και η ύβρις. Όταν σε ελέγχω και δεν σε βρίσκω σωστό κατά κάποιο τρόπο, έτσι, όταν κάποιος δεν είναι εντάξει. Και αυτό αποδεικνύει ο έλεγχος, η εξέταση στην οποία έχει, πώς το λένε, κριθεί ότι είναι μεμπτός για κάποια πράγματα. Λοιπόν, ελέγχω και εδώ τι έχουμε. Έχουμε την Έλλη. Η Έλλη. Ποια είναι η Έλλη? Λέγεται και η Ήλλη. Έλλη, Ήλλη, έτσι, με δασία κιόλας. Σελ μπορεί να γίνει, αν κάνουμε τη δασία σίγμα. Η Ήλλη, λοιπόν, η Έλλη και το ρήμα έχω. Αυτός που στον έλεγχο έχει φανεί ολοκάθαρος είναι ο ηλικρινής. Κρίνω υπό την ύλη, το φως του ηλίου. Η θερμότητα του ηλίου είναι το φως, η λάμψη του ηλίου. Οπότε έχει το φως, ο καθαρός, έχει το φως ή τέλος πάντων θέλει να όλα αυτά που ελέγχει να τα φέρει στο φως να είναι πεντακάθαρα, να είναι καθαρά. Φέρω κάτι, το κρατάω δηλαδή στην Έλλη. Ο έλεγχος είναι αυτός που φωτίζει τα πράγματα, πώς να το πω καλύτερα. Αυτός που φωτίζει τα πράγματα. Δύσκολη λεξούλα, την πήγαμε από εδώ, την πήγαμε από εκεί, γιατί μιλάω τόση ώρα για έναν έλεγχο. Λοιπόν, ελέγχω λοιπόν σημαίνει ανακρίνω, ερωτώ, εξετάζω όλα αυτά, αποδεικνύω, αυτός είναι ο σκοπός, να αποδείξω ότι κάποιος είναι φωτεινός, καθαρός, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μεταφορικά, αν δεν σε βρω καθαρό, μεταφορικά κατεσχύνω. Αυτό που ακολουθεί μία άνομη πράξη είναι η εσχήνη, από εκεί και πέρα, έτσι, ή μία κακή πράξη. Κατεσχύνω λοιπόν κάποιον, ατιμάζω, ονειδίζω. Αυτό είναι λοιπόν και η ελεγχή και το έλεγχος, η ατιμία, η κατεσχήνη. Λοιπόν. Ο ειλικρινής είναι με δασία. Όχι, δεν είναι με δασία, εντάξει, κάπου χάθηκε η δασία, αλλά είναι από το κρίνω κάποιον στο φως του ηλίου. Εδώς αργεί ένα στίχος, εδώς αργεί κακ ελέγχεα, κακά, έτσι, κακ ελέγχεα, είδος αγητή κτλ. Ένας κλασικός στίχος. Όταν στην Ιλιάδα, τέλος πάντων, θέλει ο ένας να δώσει θάρρος στον άλλον, του λέει, πώς να του πω, άσχημα λόγια, αλλά για να τον ενθαρρύνει περισσότερο. Τροπή σου, τι κάθεσαι έτσι, σήκω πάνω, ξέρω εγώ, συνέχισε, αγωνίσου. Αλλά ξεκινάει με το τροπή σου. Έτσι. Εδώς αργεί, κάποιος το λέει εδώ πέρα, η Ήρα νομίζω, έχει πάρει τη μορφή του, πώς το λέμε αυτό, στεντόρια φωνή, του στέντορος, έτσι, και φωνάζει για να τους δώσει κουράγιο. Ντροπή, η εδώς, τι είναι η εδώς? Λίγο φιλότιμο, τους λέει, παιδιά, λίγο φιλότιμο. Δεν αισθάνεστε λίγο ότι αυτό που κάνετε δεν σας τιμά καθόλου? Η εδώς τι είναι, η συνέστηση της τιμής και της εσχήνης. Δηλαδή, όταν πάω να κάνω κάτι και βλέπω ότι
καταλαβαίνω ότι αυτό που πάω να κάνω δεν είναι σωστό. Αυτό το συνέστημα που με προφυλάσσει από το να συνεχίσω, έτσι. Λοιπόν, εδώ, α, στερητικό, έτσι, α, στερητικό και το απαρέμβατο του ωρα-ωρό, έτσι, απαρέμβατο αορίστου β, του ωρα-ωρό. Είδον ή δίν το απαρέμβατο. Η εδώς, μεγάλη, πώς το λένε, έννοια και πολύ μεγάλη σημασία αυτής της λέξης για μας, έτσι. Το αίσθημα της εδούς, της ντροπής, αυτά που δεν θέλω, που δεν πρέπει να δω και δεν γυρίζω φυσικά να τα κοιτάξω. Δεν τα κοιτάζω. Η εδώς. Λοιπόν, εδώς αργεί, κακά ελέγχια. Εδώ τι θέλει να τους πει τώρα. Είναι το έλεγχος, είναι τα ελέγχια, τα ελέγχη. Στην μετάφραση κατησχημένη. Που δεν πρέπει να δω και δεν πρέπει να φαίνονται. Ναι. Δηλαδή, επέσχυτη, να το πω έτσι, αυτό που κάνετε, επισύρουν ντροπή. Τι μου είπατε, δεν τ' άκουσα. Για το ιδίν, το α, ναι. Ιδίν, το... Άλφα στερητικό και ιδίν. Ναι. Αυτά που δεν πρέπει να βλέπω. Ή να φαίνονται. Ναι, ή δεν... Τα ιδία. Ναι. Λοιπόν, κακά ελέγχεια, κατησχημένη. Η εσχήνη είναι εδώ. Η εσχήνη. Αυτά που κάνετε δηλαδή είναι εσχήνες. Πώς να το πω, σαν απόδοση το καταλαβαίνετε. Θα κριθείτε για αυτά που κάνετε και θα ντροπιαστείτε. Είδος αγητή. Μόνο στο παρουσιαστικό είσαστε αγητή. Άγαμε, θαυμάζω. Το ρήμα θαυμάζω από το άγαν και τα λοιπά. Αγητός είναι αξιοθαύμαστος. Δηλαδή σας βλέπουν απ' έξω παλικάρια, δύο μέτρα ας πούμε, και κοίτα πώς συμπεριφέρεστε. Δεν πολεμάτε καθόλου, δεν ορμάτε στη μάχη. Οπότε η μετάφραση εδώ είναι λίγη ντροπή, έτσι, λίγο φιλότιμο που λέμε, και αυτά που κάνετε σας κατησχύνουν, σας ντροπιάζουν. Η εσχήνη πάλι τι είναι, από το έσχος η εσχήνη, αυτή η ντροπή είναι, αλλά είναι η ντροπή που επιφέρει η πράξη. Αφού το έχεις κάνει μετά, έσχος. Το έσχος και η εσχήνη, το ίδιο πράγμα, το έσχος. Αλφα, επιτατικό εδώ, και ίσχο, το ρήμα ίσχο, που είναι πιο έντονο, τι πιο έντονο από το ρήμα έχω, έτσι. Ναι. Η ισχύς, η δύναμης, η ισχύς και η δύναμης. Αυτό που δεν θέλει κανένας να έχει, έτσι, να έχει παρτίδες μαζί του. Αυτό που δεν θέλει κανένας να έχει, μισό λεπτό, έγραψε επιτατικό εδώ. Ωραία. Η πρώτη μπορεί να είναι το α επιτατικό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Με το α επιτατικό είναι αυτό που με πολύ δύναμη κρατάει αυτούς που πιάνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι και σου βγει το όνομα, δεν το καθαρίζεις μετά. Δηλαδή το έσχος επικάθεται με πολύ ισχύ, κρατάει αυτούς που τέλος πάντων στους οποίους συμβαίνει να κάνουν κάτι κακό. Αλλά έχει και το α, αρνητικό, δηλαδή αυτό που δεν θέλει κάποιος, αυτό που δεν θέλει κάποιος να τον κυριεύσει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και με α επιτατικό, με α επιτατικό και με εγώ και τα δύο τα βρίσκω πάρα πολύ σωστά, γιατί ούτε θέλω να συμβεί ποτέ, έτσι, σε μένα, αλλά αν συμβεί, μετά θα ξεπλένεις το όνομά σου. Ένα πραγματάκι δηλαδή, να κλέψεις, τελείωσε. Μετά είσαι κλέφτης για όλη τη ζωή, έτσι δεν είναι. Η εσχήνη δηλαδή, το έσχο, σε ακολουθεί πάντοτε. Το ίσχο. Σε κρατάει. Το ίσχο σημαίνει κρατώ. Κρατώ. Είναι εναιστώτας ίσχο. Ναι. Ίσχο. Είναι επιτατικό του, του έχω. Ο εσχύλος, αυτός που είχε συνέστηση του έσχους, δηλαδή των πράξεων. Ο τροπαλός. Ναι, εδήμων, η εδημοσύνη, ο πολύ εδήμων, αυτός που είχε πολύ μεγάλη συνέστηση των πραγμάτων που επιφέρουν εσχήνη, έτσι. Εδήμων και αυτό το ύλος, η κατάληξη ύλος, όταν έχει ένα λάμδα, είναι ποια λέξη. Ποια λέξη, και εγώ έψαχνα τη λέξη.
Όχι, δεν το είπα. Το κρατάω μυστικό. Λοιπόν, να το γράψουμε, τι δούμε. Λοιπόν, εσ χείλος. Εσ μέχρι εδώ και μετά ήλος και υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις με αυτή την κατάληξη. Όταν έχει ένα λάμδα, είναι η ύλη. Η ύλη είναι. Ήλ. Αυτός ο οποίος. Έτσι, έχει συγκεντρωμένη. Το ύψιλον είναι της συγκεντρώσεως πάντα, έτσι. Ναι. Είναι ένα κουπάκι που μαζεύει το σταγόνα-σταγόνα συγκέντρωση υλικού. Οπότε όλο μαζί η ύλη, μην το δείτε σαν ξυλία, αλλά σαν υλικό, έτσι, πλούσιο υλικό, από αυτό που σημαίνει η λέξη. Αν έχει δύο λάμδα όμως, είναι, πώς το λένε, καρδούλα, ψυχούλα, είναι υποκοριστική κατάληξη. Με δύο λάμδα, ιδίλιον, ας πούμε. Το ιδίλιον τι είναι. Το μικρό είδος, ιδίλιον, ένα μικρό ποιηματάκι, ιδίλιον. Αν έχει δύο λάμδα, είναι υποκοριστικό. Έτσι σημαίνει τη συγκέντρωση και την αυξημένη, πώς να το πω, ποσότητα αυτού που δηλώνει οι λέξεις. Ο εδήμων λοιπόν είναι εδώ πέρα, αυτός που έχει πολύ μεγάλη συνέστηση των πραγμάτων που προκαλούν αισχύνη. Και φυσικά κατά συνέπεια έχει εδώ, συνέστημα τιμής. Εσχυντηλός. Ορίστε. Η μόζα, η εσχυντηλή. Ναι, γιατί μαζεύει τα φυλλαράκια της, ε. Μπράβο, η εσχυνωμένη, έτσι τη λέγανε στα αρχαία, εσχυνωμένη. Όταν πας να την αγγίξεις, μαζεύει τα φύλλα της. Δεν θέλω, μη μου άπτω, έτσι, μη μου άπτω. Ο εσχυντηλός, λοιπόν, είναι ο ντροπαλός. Ο ντροπαλός, όπως το λέμε τώρα, ο εντροπαλός. Λοιπόν...